Στο αποκλεισμένο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, για δεύτερο 24ωρο, η δημοπρασία των 4 τηλεοπτικών αδειών συνεχίζεται, με άγνωστο μέχρι τώρα πότε θα ολοκληρωθεί. Όλα κυλούν ομαλά, διαβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές και διαψεύδουν όσες φήμες κυκλοφορούν, τονίζοντας πως ουδής έξω από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας γνωρίζει οτιδήποτε για την εξέλιξη του διαγωνισμού. Και αν στο εσωτερικό όλα κυλούν ομαλά, από έξω μπαράζ ασφαλιστικών μέτρων θυροκολούνται από το πρωί. Δικαστικοί επιμελητές, κρατώντας φακέλους με αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί τις προηγούμενες ημέρες, καταφθάνουν ο ένας μετά τον άλλο στην είσοδο του κτηρίου. Άμα θέλετε, με ανοίγετε να πάω μέσα να τα βάλω. Θέλουν να τα επιδώσουν στη γραμματεία, μόνο που το κτίριο φυλάει αστυνομία. Από τον Α. Αυτό είναι για λογαριασμό του Α. Το Sky. Είναι ασφαλιστικά μέτρα που έχουν γίνει μέσα στον άγνωστο. Το Star. Είναι κλειστά και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει θυροκόλληση. Τον Αντένα. Το Μέγκα. Και εσείς για θυροκόλληση είσαστε. Και από τον Βλαδίμηρο Καλογρίτσα. Και έχετε συνολικά πόσες να δώσετε? Δύο είναι μόνο. Είναι 3 το μεσημέρι και από τις 9 το πρωί πηγαίνω έρχονται εδώ στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι θυροκολούν φακέλους με ασφαλιστικά μέτρα. Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει εδώ στο κτίριο 13 φάκελοι. Την ίδια ώρα η Όλγα Γεροβασίλη επαναλαμβάνει: όποιος δεν πάρει άδεια, σταματά να εκπέμπει σε 90 ημέρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάποιος ο οποίος δεν έχει άδεια, δεν θα μπορεί η DJ στην προκειμένη περίπτωση να μεταφέρει αυτό το σήμα. Με δεδομένο ότι στις αρμοδιότητες της εταιρείας αυτής είναι να μεταδίδει σήμα νομίμων καναλιών. Μαύρο δηλαδή, κυρία Γεροβασίλη. Νομιμότητα. Νομιμότητα. Οι εποχές του μαύρου, ξέρετε, έχουν περάσει στην Ελλάδα. Αυτά συνέβησαν. Συνέβησαν με τη δημόσια τηλεόραση. Σήμερα δεν πρόκειται περί αυτού. Σήμερα πρόκειται περί αποκατάστασης νομιμότητας στο τηλεοπτικό τοπίο. Λίγες ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας, η Ένωση Συντακτών εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για κακοστημένο reality. Με άλοθη την τακτοποίηση ενός τηλεοπτικού τοπίου 27 ετούς ανομίας βγάζει τώρα στο σφυρί το δικαίωμα ενημέρωσης κοινής γνώμης που το παραδίδει σε όποιον πληρώσει τα περισσότερα. Η ενημέρωση είναι ζήτημα δημοκρατίας και δεν μπαίνει σε δημοπρασία. Σφοδρή επίθεση στους κυβερνητικούς χειρισμούς εξαπολύει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, που κάνει λόγο για αγκεμπελικές μεθόδους. Μόνο ανελεύθερα καθεστώτα χειραγώγησης και ελέγχου της ενημέρωσης αποφασίζουν και διατάζουν πόσοι ακριβώς θα είναι οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε μια χώρα. Ενώ η τεχνολογία δεν βάζει κανένα τέτοιο περιορισμό. Όλη αυτή η διαδικασία, πέραν της γελοιότητάς της, εμπεριέχει έντονα στοιχεία ολοκληρωτισμού. Είναι ένας θύλακας ολοκληρωτισμού μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ο λευκός καπνός που αναμένεται από το διαγωνισμό δεν πρόκειται να εξασφαλίσει ούτε το δικαίωμα του λαού στην ενημέρωση, ούτε τα δικαιώματα των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί τα κανάλια θα συνεχίσουν να είναι στην ιδιοκτησία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η τρέχουσα διαδικασία ξεκινάει από ένα λάθος, το οποίο το μαρτυρούν στους διαδρόμους της Βουλής οι βουλευτές, ότι το 4 άδειες είναι λάθος. Το 4 άδειες είναι λάθος για όλους τους λόγους. Πρώτον, λιγότερα λεφτά για το κράτος. Λιγότερος ανταγωνισμός, πιο εύκολα πιάνεις 4 παίχτες και χειρότερο πρόγραμμα. Η ολοκλήρωση της μαραθώνιας δημοπρασίας πάντως δεν σημαίνει και το τέλος της διαδικασίας αδειοδότησης, αφού εντός 5 ημερών θα ελεγχθεί το πόθεν έσχεστο προσφορών. Το 1/3 του συνολικού τιμήματος πρέπει να καταβληθεί εντός 15 ημερών, το επόμενο 1/3 εντός 6 μηνών και το υπόλοιπο 1/3 εντός 12 μηνών. Η κατοχήρωση της άδειας γίνεται εντός 15 ημερών. Μέσα στον Οκτώβριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζει για τις προσφυγές. Μέσα σε 90 ημέρες, στους σταθμούς που δεν πήραν άδεια, η DGA κόβει το σήμα και πέφτει μαύρο. Τώρα φρούριο παραμένει το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, όπου και διεξάγεται ο διαγωνισμός. Οι μόνοι που μπαίνουν βγαίνουν στο κτίριο είναι οι άνθρωποι που φροντίζουν την τροφοδοσία των διεκδικητών, αλλά και οι νέες βάρδιες των αστυνομικών. Είναι ξημερώματα. Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης κάτι κινείται. Είναι 5 και 4. Οι συμμετέχοντες πέρασαν την πρώτη τους βραδιά μέσα στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας. Ήδη, όπως βλέπετε κι εσείς, άνοιξαν τα πρώτα φώτα στο κτίριο. Μια ακόμη δύσκολη μέρα ξεκινά για τους υποψήφιους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διεκδικητές είχαν συμφωνήσει αργά το βράδυ να διακόψουν τη διαδικασία για λίγες ώρες, να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν με το πρώτο φως της μέρας. Έξω από το κτίριο δεν κινείται τίποτα. Τα μέτρα ασφαλείας και σήμερα είναι αυστηρά. Η οδός Αλεξάνδρου Πάντου, ο δρόμος που περνά μπροστά από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας, όπως βλέπετε, είναι εντελώς άδειος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Όπως άδεια είναι και τα γύρω στενά, αφού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Ταλαιπωρείται ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Στο κάτω μέρος του κτηρίου υπάρχει μια δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία βρίσκεται εδώ τα τελευταία 3-24 ώρα. Θα παραμείνει, όπως μάθαμε, μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης για λόγους ασφαλείας. Κάποιοι από τους διεκδικητές των αδειών έχουν πάρει το πρωινό τους, όπως μαρτυρούν τα άδεια μπουκάλια των χυμών σε κάποια παράθυρα. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Η διαδικασία ξεκινά πάλι αυτή τη στιγμή, μετά από λίγες ώρες διαλύματος. Από το πρωί, κάποιοι έλεγαν στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, χωρίς να μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς, ότι κάποιες άδειες έχουν περάσει στα χέρια ορισμένων διεκδικητών. Σαν φρούτα και σάντουιτς στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας. Φαίνεται ότι η διαδικασία και σήμερα θα τραβήξει μέχρι το βράδυ. Όπως βλέπετε στο βάθος, πριν από λίγο έφτασε το όχημα τροφοδοσίας προκειμένου να γεμίσει το εστιατόριο με τρόφιμα και νερά. Την ησυχία σπάει ένας δικαστικός κλητήρας που στις 9 θυροκολλεί ασφαλιστικά μέτρα. Η είσοδος απαγορεύεται, αν και οι διεκδικητές βρίσκονται στο πίσω μέρος του κτηρίου και δεν έχουν καμία οπτική επαφή με την κεντρική πύλη. Σε αυτό το σημείο του κτηρίου βρίσκονται οι 8 διεκδικητές. Ένας έχει τοποθετηθεί στον τελευταίο όροφο και οι υπόλοιποι έχουν μοιραστεί ανά δύο στους κάτω ορόφους. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η κεντρική πύλη έχει γεμίσει φακέλους με ασφαλιστικά μέτρα κατά ορισμένων διεκδικητών. Μια σας ρωτήσω κάτι, ξέρετε πότε θα τους πάρουν τους φακέλους? Τίποτε? Δεν γνωρίζουμε κάτι. Δεν γνωρίζουμε. Ένας από τους ανθρώπους λοιπόν που ρωτάνε συνέχεια οι δημοσιογράφοι για να μάθουν έστω μία πληροφορία είναι ο αστυνομικός της πύλης. Προσπαθούμε μέσα από ένα χαμόγελο, από ένα βλέμμα, από όποια κουβέντα μας πει να μάθουμε έστω μία πληροφορία. Ένα στοιχείο. Λίγο αργότερα φτάνει το μεσημεριανό γεύμα για τους διεκδικητές. Μοσχαράκι κογυμιστό με μακαρόνια, κοτόπουλο με ρύζι και λευκή σάλτσα λαχανικών, μπιφτέκι κοτόπουλο με λαχανικά και ταλιατέλες με κιμά. Στις 3 αλλάζει βάρδια των ανθρώπων ασφαλείας. Οι αστυνομικοί αποχωρούν μαζικά, όπως βλέπετε. Οι αντικαταστάτες τους μπαίνουν από την πίσω πόρτα. Ο Θανάσης Λεβιτσογιάννης είναι εδώ. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Νίκο. Την Παρασκευή έχουμε επικουρικές. Έχουμε, αλλά να πούμε μια είδηση προηγουμένως ότι έρχεται και για το νερό ρύθμιση. Ναι, τον Οκτώβριο. Θα δούμε τα ίδια φαινόμενα. Πάμε τώρα επικουρικές. Στο κομμάτι επικουρικές. Επικουρικές την Παρασκευή θα πάνε στα ATM και εξ αυτών που θα πάνε στα ATM. Περίπου 140 με 150 χιλιάδες θα δουν κομμένες τις συντάξεις τους. Τις επικουρικές. Τις επικουρικές. Να πούμε ποια συντάξη αφορά αυτό. Είναι όσοι έχουν κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ mm-hmm. και το Σεπτέμβριο θα κοπούν σε εκείνους που ήταν μισθωτοί του ΙΚΑ, εμποροϊπάλληλοι, υπάλληλοι της ΔΕΗ, τουριστικών γραφείων, της Αλφα Μπανκ και των Ινοποιείων. Να δούμε λοιπόν... Λοιπόν, να δούμε ότι... Η διαδικασία ξεκίνησε από τον Αύγουστο ναι. των περικοπών των συντάξεων. Mm-hmm. Εκεί περικόπηκαν 46.000 περίπου ναι. μέχρι 38% και κατά μέσο όρο είναι 8 έως 10% η περικοπή των συντάξεων. Το Σεπτέμβριο, όπως είπαμε, 140.000, θα είναι περίπου 805.000 οι συντάξεις. Έχουμε μπλέξει λίγο τους μήνες, ναι. αλλά είναι με τη σειρά που έχουν κοπεί. Πάντως, τον Αύγουστο κόπηκαν 46.000 επικουρικές. Τώρα θα κοπούν 140 και τον Οκτώβριο άλλες 55. Δεν είναι οι ίδιες. Όχι. Είναι διαφορετικές. Είναι ανάλογα με τα ταμεία. Άρα, στο σύνολο, μιλάμε στο για σύνολο... περίπου 250.000. Για 236.000 με 240 επικουρικές συντάξεις που θα κοπούν. Θα κοπούν. Από 1.236.000 περίπου που είναι οι επικουρικές, το ανώτερο που θα περικοπούν θα είναι κοντά στο 35 με 38. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του Αυγούστου λένε ότι σε ποσά η μεγαλύτερη περικοπή ήταν γύρω στα 100 ευρώ και αφορούσε κυρίως υπαλλήλους τραπεζών, συνταξιούχους που ήταν υπάλληλοι τραπεζών. Άρα... Εδώ... Ναι. Προετοιμαστούν όλοι για την δυσάρεστη έκπληξη. Ναι, όσοι έχουν σύνταξη κύρια και επικουρική πάνω από 1.300 ευρώ, θα δουν την επικουρική τους να μειώνεται. Εκείνοι μπορεί να δουν και να υπάρξει μείωση και σε αυτούς που έχουν κάτω από 1.300. Όμως εκεί θα ενεργοποιηθεί αυτό που είχαμε πει της προσωπικής διαφοράς. Οπότε θα έχουν τα ίδια χρήματα συνολικά. Με επιδημία μοιάζει η ανεργία που δεν κάνει διακρίσεις. Δεν κοιτάει ηλικία, μόρφωση, φίλο, σπίτι, οικογένεια. Απλά περνάει και σαρώνει.
χτυπάει οποιαδήποτε πόρτα, χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές, χωρίς να ρωτήσει αν μπορείς να την αντέξεις. Όσο για την επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας, μοιάζει με όνειρο απατηλό. Αντί να τους στα τελευταία τους, ξέρω εγώ, εσύ να είσαι αυτός που θα τους ανακουφίσεις, σε ανακουφίζουν αυτοί. Αυτό είναι ξεφτύλα. Ποιο εγώ θέλω να κάνω οικογένεια. Στο παιδί σου τι θα το εξασφαλίσει. Που αφού αύριο είσαι, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Μπορεί να μείνει ένα μήνα χωρίς να κάνει ένα μεροκάμα του. Τι θα του δώσει. Δηλαδή τι θα πεινάτε μαζί. Προτιμώ να πεινάω μόνο μου. Με την ανεργία να τρέχει με 23,5%, μόνο το 4,3% των ανέργων βρήκε δουλειά. Η περιβόητη κινητικότητα όχι μόνο δεν υφίσταται, αλλά αντιθέτως οι άνεργοι γίνονται μακροχρόνια άνεργοι. Είναι πολύ δύσκολο γενικά. Πόσων ετών είστε? 23. Τα έξοδα οι γονείς? Οι γονείς, ναι. Οι οποίοι δουλεύουν? Δουλεύουν, ο ένας. Τι δουλειές βρίσκεται, σερβιτόρος? Ναι, κυρίως είναι σερβιτόρος. Delivery. Delivery, τα ξέρετε. Τι άλλο βρίσκεται αυτά? Οι μισθοί που κυμαίνονται, αν βρείτε. Εντάξει, κυρίως είναι με την ώρα. Πάει γύρω στα 2,5 με 3 ευρώ την ώρα. Και όπως πάει... Σε... Το 8ωρο, μου λέτε. 20 με 24 ευρώ. Την ώρα λοιπόν που στην Ευρωζώνη το 15,4% των ανέργων του τέταρτου τριμήνου του 2015 κατάφερε να βρει δουλειά στους πρώτους μήνες του 2016, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 4,3%, όντας το χαμηλότερο ποσοστό σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Ακόμα και στην Ισπανία οι άνεργοι που επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας έφτασαν στο 16,1, ενώ ακόμα υψηλότερο είναι το ποσοστό στην Πορτογαλία. Έχω ένα σπίτι το οποίο πόσο το συντηρίζω. Το συντηρώ αυτή τη στιγμή με τη σύνταξη της μητέρας μου, η οποία είναι 82 χρονών, και όταν θα πεθάνει, εγώ θα πρέπει να βγω στον δρόμο. Οι τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπολογίζουν ότι ως το 2022 η ανεργία θα βρίσκεται περίπου στο 18% για να υποχωρήσει στο 12% σε 24 χρόνια, δηλαδή το 2040. Όσο δε για την προοπτική μονοψήφιου ποσοστού ανεργίας, υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 6% είναι εφικτό υπό προϋποθέσεις το μακρινό 2060.